Θα ήθελα να σας πω εκ μέρους του συλλόγου μας ότι δεν είναι τυχαίο που ερχόμαστε εδώ, γιατί εμείς θέλουμε να προβάλλουμε το ίδρυμα και το νησί βέβαια, το Μοντελιέ που έχουμε σχέσεις με τον ομόλογο συλλογό μας, και αυτά θα ζητήσω από τους κυρίους των μέσων να μου δώσουν το να τα στείλουμε στο Μοντελιέ και να προβάλλουμε και το ίδρυμα και το νησί βέβαια, γιατί είμαστε σε αλληλογραφία για την περιβολή του νησιού και έχουμε σχέδια για αυτό. Περιμένουμε τον Μαραγδάκη έρθει. Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, διότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παρακολουθείτε τη δραστηριότητα του Ιδρύματος. Γρήγορα τάχω. Κάνεις, ανάψεις τα φώτα χωρίς εσένα. Υπάρχει μια διαδικασία τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το υποκράτιο μέλλοντο να μπορέσει να ξαναβρει την έγκλη του, τον βηματισμό του, και μια διαδικασία ανάδειξης τόσο του Ιδρύματος αυτού καθ' αυτού, όσο και της υποκρατικής του κόσμου. Πολλά πράγματα σας είναι γνωστά ότι έχουν γίνει και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Σήμερα είπαμε να συνδυάσουμε αυτή την τελετή και πράγματι όπως και ο Φάνης και ο Σάκης και όλα τα υπόλοιπα μέλη του ομίλου, έχουμε μια πολύ καλή παράλληλη πορεία ως φορείς και είπαμε να συνδυάσουμε την απόψινή αυτή εκδήλωση μαζί με την, ας το πούμε, επίσημη αυτή του ποτισμού που ξεκινάει από την είσοδο του Ιδρύματος και κατεβαίνει κάτω στον δρόμο του ασκητικού. Αυτό το έργο πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε όταν είδαμε να ξυλώνει ο Δήμος και να αντικαθιστά κάτι ποτιστικά. Ο τότε αντιδήμαρχος και σημερινός δήμαρχος, και χαιρόμαστε και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε και από αυτή εδώ τη θέση, μόλις μαζί με τον Τέλη του είπαμε ότι θα μας ενδιαφέρε να μας παραχωρήσει αυτούς τους θα τους λέγαμε στήλους, πανοστάτες. Αμέσως είπε εντάξει και βεβαίως έμπηκε θέμα πώς θα γίνει το έργο. Και εκεί είναι ο ρόλος του Τάσου Μαραγδάκη που με το που το άκουσε οργάνωσε ένα συνεργείο και εντελώς αφιλοκερδός μαζί με τα υλικά που έδωσε η Καυκάσια του Έψιλον μπορούμε σήμερα να λέμε ότι το Ίδρυμα έχει και ένα φωτισμό, διότι όπως γνωρίζετε αρκετοί από εσάς, τελειώναν οι εκδηλώσεις το βράδυ και δεν μπορούσε κανείς να βγει έξω από τα σκαλοπάτια αυτά και ψαχνόταν. Τώρα θα μπορεί να έχει και ένα φωτισμό που νομίζω ότι δένει και αναδεικνύει την όλη πορεία του Ιδρύματος ως προς την ανάδειξη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα και τον Τάσο ή να τα ανάψουμε τώρα και τα ανάβουμε και μια δεύτερη φορά όταν έχουμε την ευθύνηση. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την επιλογή του χώρου. Και στη συνέχεια, συγχαρητήρια για όσους επέλεξαν μια μεσή βραδιά να παγγείλουν γαλλική ποιήση. Προηγουμένως που επιστορούσε Γιάννη το πώς τοποθετηθήκαν αυτά τα φωτιστικά, έφερα στο μυαλό μου μια συνάντηση που κάναμε προχθές με τον Υπουργό Υγείας. Καλεσμένοι οι 48 δήμαρχοι Κυκλάδων, Δωδεκανήσου κλπ. Διοικητές νοσοκομείων για τις δομές υγείας. Και όταν ήρθε η δική μου σειρά να τοποθετηθώ, τους είπα τι να πούμε για την κατάρρευση των δομών στην ΚΟ, που η ΚΟΣ είναι γενέτερα γη του Ιπποκράτη, του πατέρα της ιατρικής. Έπρεπε να είναι κόστη της παγκοσμιότητας και δεν έχουμε καταφέρει να βγάλουμε όχι έξω από τα σύνορά μας, έξω από την ΚΟ, την ταυτότητά μας. Και έφερα στο μυαλό μου ακριβώς αυτό, ότι δεν είμαστε σε θέση να φωτίσουμε ή να δημιουργήσουμε τις βασικές υποδομές στο Ιπποκράτιο Ίδρυμα.
Νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το Ιπποκράτιο Ίδρυμα αργά και σταθερά βρίσκει τον κοινωνισμό του. Νομίζω όμως ότι θα επιταχύνει το βήμα του εάν το Ιπποκράτιο Ίδρυμα γίνει κτήμα της τοπικής κοινωνίας. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δεκαετίες τώρα η τοπική κοινωνία δεν συμμετείχε. Και βέβαια κάποιοι έχουν ευθύνες γι' αυτό, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Νομίζω θα πετύχουμε πάρα πολλά εάν καταστήσουμε τους πολίτες συμμέτοχους σε αυτήν την προσπάθεια. Κάσο, έλα, κάθισε και περίμενε. Επειδή εδώ είμαστε μια οικογένεια, πρέπει να το λέμε λοιπόν, και αφού ακρόφηξε ο Δήμαρχος ένα θέμα, πρέπει να νομίζω να απαντήσω. Το Ιπποκράτιο Ίδρυμα έχει ένα καταστατικό. Το καταστατικό αυτό, καλός ή κακός, ορίζει, γιατί ακόμα δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες, όσοι παρακολουθούν μπορεί να τα βλέπουν. Για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν τις παρούσες. Προβλέπει ότι είναι ίδρυμα στο οποίο μέλη εγγράφονται γιατροί, φαρμακοποιοί και γενικά υγειονομικοί. Δυνητικά έδινε τη δυνατότητα να είναι και άλλοι ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος από όλοι. Άρα υπήρχε μία δέσμευση, υπήρχε λέω, γιατί de facto, εδώ είναι και ο Τέλης, και αυτό πρέπει να, αν θέλετε, να συζητηθεί. Το έχουμε καταργήσει και βλέπετε ότι συμμετέχει όλος ο κόσμος και de facto είναι όλος ο κόσμος πια στις εκδηλώσεις των τελευταίων 2-3 ετών, βλέπετε ότι δεν είναι. Και αυτό δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα. Ελάχιστοι γιατροί από την ΓΟΗ είναι μέλη. Είναι για να καταλάβετε και τι άλλο πρόβλημα υπάρχει. Αν θέλει μπορεί να μας πει Μαρία δύο λόγια. Άρα ας πούμε δεν είναι ότι δεν έχει ανοίξει τις πόρτες. Οι πόρτες ήταν πάντοτε ανοιχτές, Δήμαρχε. Πολιτικά το έφυσα. Πολιτικά το συζητάνε και πάλι πολύ. Και μακάρι εν πάση περιπτώσει όποιος θέλει, με τον όποιο τρόπο θέλει, να όπως βλέπουμε εδώ να έρθει και να συμμετέχει στις εκδηλώσεις, στις διαδικασίες που κάνουμε και θέλουμε εθελοντές, διότι το Ίδρυμα είναι όλο τον κόλ, για να μην πούμε βέβαια, παγκοσμίας έτσι κοινοβολίας, και αυτό μας ενδιαφέρει, και αυτός είναι ο βασικός στόχος. Να φύγει από τα σύνορα της Ελλάδας, που λένε το φυσικό, και να αποκτήσει τη διεθνή του έγκλη όπως της αξίζει. Κλείνει η παρένθεση, το λέω για να μην παρεξηγείτε ότι κάποτε ήταν κλειστό ή τώρα είναι ανοιχτό. Ήταν πάντα ανοιχτό, απλώς υπάρχει και η δέσμευση του καταστατικού, το οποίο στην καινούργια του έκδοση όπως το παλεύουμε, αλλάζουμε τις προϋποθέσεις αυτές και βάζουμε προϋποθέσεις άνθρωποι που δηλώνουν ότι είναι φίλοι και αποδέχονται την δημοκρατική ιδέα κλπ. Τάσο, είπαμε αρκετά για σένα. Καλά λόγια όλοι. Ο Τέλης είπε ότι τέλος πάντων κάτι δεν τα πει πολύ καλά, ότι άργησες και έπρεπε να την ρωτήσεις. Ναι, λοιπόν, αν θέλεις έλα και εδώ να μας πεις δύο λόγια. Δεν χρειάζεται να κάλυψε ο Υπουργός. Ναι, εκείνος είπαμε δεν σε κάλυψε. Αποκάλυψε. Τι να πω για λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε ως Ίδρυμα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πάρα πολλές μέρες ένα ολόκληρο συνεργείο, μια δουλειά που ήταν μεγάλη και καθόλου κακόνητο το ποσό που λοιπόν. Λοιπόν, Γιάννη, μπορώ. Δήμαρχε. Όταν υπάρχει ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος. Μας έχουμε κουστούρια από την Βουλή, δευτερολογία, λέγε ο πρόεδρος, δευτερολογία. Εξαιρετική βραδιά απόψε. Φυσικό περιβάλλον και παρουσίαση. Όπως είπε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ανοιχτές οι πόρτες για όλους. Για όλους. Ιδρώς εξαιρουμένους. Και όσοι το αντελήφθησαν, τις πέρασαν. Τις πέρασαν. Έτσι σχηματίστηκε μια ομάδα από εσάς εθελοντών.
Ό,τι έγινε στο ίδρυμα έγινε με ασήμαντη οικονομική επιβάρυνση. Ασήμαντη. Τώρα μόνο από απίστευτα ασήμαντη οικονομική επιβάρυνση. Εθελοντές. Εθελοντές που σκάψαν. Συγκράτησαν το κτίριο. Εθελοντές που βάψαν. Χρήστος. Εθελοντές που κουρέψαν. Βασίλης. Εθελοντές που ποτίζουν. Εθελοντές που συντηρούν. Εθελοντές που καθαρίζουν. Εθελοντές που προβάλλουν. Γράφουν, προβάλλουν το ίδρυμα, προβάλλουν την ΚΟ. Και βεβαίως και με κάποια συμπαράσταση υποθεσμικά όργανα. Απόψε, ένα εκ των θεσμικών οργάνων που συνέβαλε στο να γίνει κάτι που επί χρόνια συναζητείτο είναι η Απερχομένη Δημοτική Αρχή. Συγκεκριμένο πρόσωπο, κ. Νικηταράση. Στην περίοδο της Ιωλιάνης, που τα απεκρίθη και προσεντέθη κάτι από αυτό που έλειπε στον ωραίο αυτό χώρο. Εξέφραζε βέβαια την πρόταση σε όλες τις δημοσίες. Δήμος, μάθη. Έχουμε και άλλα. Όσοι λοιπόν πιστοί, ας προσέλθουν. Και μάλιστα τώρα, που φαίνεται πως έχουν οριμάσει τα πράγματα για να κάνουμε την έξοδο. Την έξοδο με τα νέα τεχνολογικά μέσα. Τα ιντερνετικά. Οργανωθήκαμε εκεί. Και να είναι προσιτή η προσέγγιση σε μια ιδέα, την υποκρατική ιδέα, που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι την υπηρετούν από τον κόσμο χωρίς να έχουν ιδιαίτερο δεσμό με την ΚΟ. Εμείς τον δεσμό αυτό επιχειρούμε να αναπτύξουμε. Και ειλικρινώς χαιρόμαστε ότι μπορούσε να δόθηκε η ευκαιρία πέραν της ελληνογαλλικής βραδιάς, πέραν της αφής του δρόμου εδώ, του εμπλοκεφωτισμού του δρόμου που συνδέει το ίδρυμα, το Μέλαθρο, αυτή είναι επακριβή έκδοση, το Μέλαθρο, με την κεντρική οδό, να πούμε και ορισμένα από τα όσα αποτελούν κοινά θέματα για όλους τους κόρους, οπουδήποτε και βρίσκονται. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι θέσεις των κόρων. Σαν και σε διόρθωσα προηγουμένως email, όχι mail, email. Άμα δεις τα πουλιά τα παλιά, τα πουλιά. Στα γαλλικά είναι mail, είναι μεθάδ ηλεκτρονίκ. Αυτό εννοούσε ο Θέγγι. Είναι mail. Σάκη 2-0. Εμείς Σάκη ξεφύγαμε. Θυμάστε που τα πουλιά παλιά την είχαν πάνω, τα πουλιά. Τα πουλιά, λοιπόν, είχαν mail. Αυτό είναι email, electronic mail. Τα πουλιά παλιά είχαν και από κάτω μια γραμμή για εσάς τους γαλλόφωνους. Παραβιόν. Τα λέω καλά. Αεροπορικός. 2-1. Λοιπόν. Λοιπόν, τελειώνουμε όμως. Τέλος απόψε. Καλωρίζικα και συγχαρητήρια ιδιαιτέρως στον Τάσο, τους συνεργάτες του και στην εταιρεία Καυκάς.